ένα δωράκι σου θα κάνει τα παιδιά ευτυχισμένα. Όλοι μαζί για το παιδί! Όλοι μαζί για ακόμη ένα Σάββατο, εκατοντάδες συμπολίτες μας ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη, προσφέροντάς τους παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια και λαμπάδες. Έγιναν οι δεύτεροι νονοί, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στα παιδιά των άπορων οικογενειών, ανταποκρινόμενοι στην πρωτοβουλία του ΣΚΑΙ και της Εθνικής Τράπεζας, όλοι μαζί για το παιδί. Διάφορα παιχνίδια για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη και πραγματικά χρειάζεται βοήθεια όλων σε αυτή την προσπάθεια. Είναι δύσκολες οι μέρες που περνάμε και πρέπει να κάνουμε συχνά τις δράσεις. Όσο μπορώ και όσο ζω, θέλω να βοηθάω. Και κυρίως τα παιδιά. Αξία παίρνει η προσπάθεια. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Πάσχα, μεγάλη γιορτή. Για όλα τα παιδάκια που έχουν ανάγκη, ένα μικρό δώρο από καρδιάς. Από τις 11 το πρωί, το νέο ψυχικό, ο Ταύρος, ο Άγιος Δημήτριος και η κεντρική πλατεία της Σπάρτης γέμισαν από κόσμο, μουσικές μελωδίες, ζωγραφιές και παιδικά χαμόγελα που μέσω της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΙ και της Εθνικής «Αυτό το Πάσχα γίνεται και σύνονός» φιλοδοξούμε να γίνουν πολλά περισσότερα. Είναι συγκλονιστικό πως μια δράση έχει γίνει συνήθεια. Αυτό το βλέπουμε με τις δράσεις που κάνουμε με την Εθνική, πως Χριστούγεννα, Πάσχα και τη σχολική περίοδο ο κόσμος περιμένει να προσφέρει κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος αυτή την εποχή ζητά στηρίγματα. Όσοι μπορούμε να γίνουμε στηρίγματα πρέπει να το κάνουμε. Είμαστε εδώ οι άνθρωποι της Εθνικής να μετατρέψουμε τις προσφορές σας σε παιδικά χαμόγελα. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 416 κούτες με παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια και λαμπάδες, οι οποίες μέσω των κοινοφελών οργανισμών των Δήμων θα δοθούν στα παιδιά των άπορων οικογενειών και τα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το παιδί». Μάλιστα στη Σπάρτη, ένας δημότης χάρισε το χρυσό βαφτιστικό σταυρό του παιδιού του, τον οποίο ο Δήμος, μέσω κλήρωσης, θα δώσει σε μία από τις εγγεγραμμένες άπορες οικογένειες. Αυτά όλα λοιπόν που θα μαζευτούν σήμερα θα δοθούν στο δανειστικό παζάρι του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος Μοσχάτου Ταύρου θα μαζέψουμε αυτό το υλικό, θα το αξιολογήσουμε και με κριτήρια κοινωνικά που οι δικές μας υπηρεσίες οι κοινωνικές ξέρουν καλύτερα από εμάς, θα τα διανύμουν μέχρι την περίοδο του Πάσχα. Για όσους δεν πρόλαβαν να έρθουν σήμερα, το επόμενο Σάββατο θα βρισκόμαστε στα εμπορικά κέντρα Avenue, River West, Athens Heart, αλλά και στα Χανιά της Κρήτης.